νερό που έχει ρίξει εδώ, κοίτα. Κοίτα, έχει σηκώσει τη θάλασσα. Τι νερό έγινε, εδώ γίνονται καταστροφές. Τι θα κάνουμε σήμερα? Όστρια όρτσα έχουμε φτάρει. Πάμε. Ναι, έχω τάξει την καλεσμένη όμω. Σε Κώστα θα πάμε για ψάραμα και συναχρήτη για τέτοια. Έχει δει όλε τι εκπομπέ ότι όλοι έχουν πάει για ψάραμα. Εμεί δεν θα πάμε για ψάραμα. Α πω κάτι. Εγώ και εσύ ναι. που είμαστε τρελοί, με κάποιο τρόπο πες να μπούμε. Να ρισκάρουμε τώρα να πάρουμε όλη την παραγωγή και την καλεσμένη. Να κάνουμε τι ρε Γιάννη. Δεν βλέπει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ούτε από το, με το που βγούμε το λιμάνι, θα, από το 7 θα γίνει 8. Ωραία. Σε μισή ώρα έρχεται, τι θα κάνουμε. Υπομονή, τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Γιάννη, άντε, λάτε, λάτε, πάμε! Άντε! Ωρα, ρε, το χώρα, αυτή είναι. Ναι, Γιάννη, Κώστα, λάτε, λάτε! Άντε, λάτε, πάμε, 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 για ψάρεμα, για ψάρεμα! Ρε, Νίκη, ρε, κορίτσι μου, γιατί δεν είσαι μισή ώρα νωρίτερα. Γιάννη, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, θέλω να πάμε για ψάρεμα, θέλω να πάμε για ψάρεμα. Και εγώ θέλω να πάμε, αλλά δεν γίνεται, έχει πάρα πολύ άσχημο καιρό έξω, πολλά από φορά, αέρα και περιμένουμε και βροχή. Όχι, Γιάννη, πολύ ωραία. Πάρα πολύ, αλήθεια. Όση ώρα ήμουν εδώ πέρα και περίμενα και δεν θα φωτογραφίσει, ήταν τέλεια. Αλλά θα πάμε, πάμε. Ωραία, θα πνιγούμε, βρε. Βρε, όχι, αλήθεια σου λέω, είναι πολύ καλά. Ωραία, κοντεύουν να σπάσουν τα σκηνιά εδώ μέσα. Κοίτα. Όχι, ρε, και καιρό γλυκένει, ρε. Άστα γλυκένει. Σου υπόσχομαι ότι με το που θα χαλαρώσει ο καιρό, μπορεί και να πάμε. Παιδιά, όχι, όχι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τώρα γιατί μου κάνει κρύο. Κοιτάξτε. Καθόλου δεν κάνει κρύο. Κοίτα. Να, εγώ τώρα. Εγώ τα βγάζω όλα τώρα εδώ πέρα και νιώθω πολύ άνετα. Και εμεί τα βάζουμε όλα. Πόσο αδύνατοι σου να πάντα. Αν αλλάξει ο καιρό, θα πάμε. Βγες έξω. Άντε, άντε, έλα. Βγες έξω. Έλα, Νίκη. Βγες έξω. Βροχερή μέρα η σημερινή, με αρκετό αέρα. Παρ' όλα αυτά, πάνω στο σκάφος μας έχει καλοκαίρι. Γιατί στην παρέα μας είναι η Νίκη Λάμη. Στη σημερινή εκπομπή αλλάζουμε τα δεδομένα. Αντί για τον Κώστα, θα πάμε για ψάρεμα με τον Γιώργο. Νίκη μου. Μέρη μου, μέρη μου. Καλώς ήρθες στην Εύα και στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Σου έχω δίπλα έναν εξαιρετικό σεφ, τον Γιώργο Τσαπάρα. Γεια σου. Ο οποίος θα σε ταΐσει ή ψαράκι, ή κρεατάκι, ή μακαρόνια. Κάτι θα φας πάντως αυτήν την εκπομπή. Μυστική δεν θα πήγεις τουλάχιστον. Οκ. Okay. Έχεις να ψαρέψει? Όχι, ποτέ. Ούτε εγώ. Α, τέλεια. Είμαστε τρεις. Μας κάνει καλό καιρό. Στην αρχή έβρεχε. Τώρα άνοιξε ο καιρός. Άρα είμαστε έτοιμοι. Για ψάρεμα! Κι εγώ! Άντε, έλα! Έλα, έλα! Μια στήρα! Έλα, ρε θηρίο! Δεν πιστεύω. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ορίστε. Γιάννη. Κάτσε πρόσκεψε. Δεν πιστεύω, ναι. Είδες? Ναι. Ένα πολύ ωραίο ψαράκι. Αυτή είναι η στήρα. Αυτή είναι η στήρα, ναι. Okay. Την οποία θα την πάρουμε και την απελευθερώσουμε. Α, ωραία. Τρομερό, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, πάρα πολύ τυχεροί. Ο Κώστας έστειλε θετική ενέργεια και πιάσαμε τα πρώτα κατεβάσματα αυτή την όμορφη στηρούλα, η οποία θα πάει πάλι στη μαμά της. Ας πάει. Εντάξει. Ναι. Έτοιμοι. Ναι. 3, 2, 1, πάμε. Γεια σου. Αχ. Γεια σου, ψαράκι. Γεια σου. Όπου έφυγε απευθείας, έτσι. Έφυγε, ρε, κουνήθηκε. Τρομερό. Δεύτερο strike, παιδιά, δεύτερο. Για να δούμε. Πρέπει να είναι καλύτερο από την προηγούμενη τη στηρίτσα, τη μικρή. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη στηρίτσα. Για να δούμε. Πω, παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Όντως. Μεγαλύτερη. Τι είναι αυτό, στήρα. Έλα, βρε θηρίο. Έλα, πάμε. Με αυτό το ψαράκι εδώ θα φάμε on board. Έχουμε σεφ εδώ, οπότε γι' αυτό ήρθα, θα κάνουμε σεβίτσε. Άρα μετά και όλο το γεύμα μας μετά στην εκπομπή δεν θα είναι. Πάμε για ένα πάγκιο τώρα να συνεχίσουμε το ψάρεμα, μέχρι να συνεχίσεις εσύ εγώ να φτιάχνω. Εγώ θα το καταλάβω αν πιάσω ψάρι. Το καταλάβεις. All right. Μ' αρέσει που μιλάω και αγγλικά. Σε αυτή τη τεχνική, all right. Σε αυτή τη τεχνική, τώρα ας πούμε, σταματάς και αφήνεις πάλι να πέσει κάτω. Μαζεύεις 10 μέτρα, 15 και το ξαναφήνεις να πέσει κάτω. Συνέχεια αυτό μετά. Συνέχεια αυτό θα κάνεις. Όταν φτάσεις στον πάτο πάλι και δεις ότι σταματάει να ξετυλίγεται, πάμε πάλι. Μάζευε. Οπότε, τώρα εμείς που είμαστε σε μικρότερο βάθος, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο που μου έδειξες. Τα ράπερ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όχι. Μπορούμε σιλικόνες, αλλά επειδή είναι βραχώδες στο μέρος, πιθανότατα να χάσουμε το ψαράκι μας ή τον πλάνο μας. Οπότε καλύτερα να επενδύσουμε στο spinning. Πόσο χρεώνομαι άμα χάσω? Τίποτα δεν χρεώνεσαι. Ωραία. Τι παίρνω? Λοιπόν. Εγώ πήρα αυτό εδώ. Ωραίο χρώμα. Το πρέτζιο. Άμε. Καλό. Τέλειο. Θα σπάει. Κάνε μου και εμένα ένα δώρο, όπως ετοιμάζω το μαχαίρι. Πάρε ένα άλλο καλάμι που σου έχω έτοιμο. Μ'
Με πήρανε μάγειρα σε αυτό το φύση. Με αφήνουνε ψαρά στο τέλος. Ο Κώστας με έχει τρελάνει με όλες τις πληροφορίες. Ο Γιάννης με όλα αυτά τα ταξίδια. Πιάσαμε το ψαράκι που θέλαμε και βγαίνουμε στο λιμάνι για να κάνουμε μαγειρική. Από την αρχή αυτής της εκπομπής είχα αυτό το όνειρο. Και επιτέλους πραγματοποιείται. Από την παραγωγή στην κατανάλωση που λένε, από το ψάρι μέχρι την κατανάλωση εμείς. Από την πρώτη εκπομπή του σκεφτόμουν αυτό, σαν συνθήκη. Δηλαδή να πιάσουμε ωραίο ψαράκι και να καθίσουμε στο σκάφος και να το σεβιτσάρεις. Έτσι. Αν και ξέρω ότι έχεις γίνει και εσύ πολύ δυνατός στο σεβίτσο. Έχω γίνει δυνατός, αλλά εντάξει, τώρα θα κάνω 5 ώρες. Θα το κάνεις 5 λεπτά. Ωραία, εγώ είμαι πάρα πολύ καλή να τρώω, οπότε βλέπω. Νίκη, σου αρέσει το σεβίτσε. Πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Και στο κρού μας αρέσει πάρα πολύ το σεβίτσε. Δεν είναι ιδανικό το μέγεθος αυτό που είναι ένα και κάτι κιλό. Για το σεβίτσε, ναι. Αν ήθελες να το ψήσεις, θα έπρεπε να είναι λίγο μεγαλύτερο για να μπορεί να έχει περισσότερη υγρασία το ψάρι ουσιαστικά και να μείνει και λίγο πιο ζουμερό μετά. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε πολύ με τα λέπια. Θέλουμε ουσιαστικά να καθαρίσουμε τα λέπια εδώ πάνω για να μπορούμε να βάλουμε μέσα μαχαίρι. Ναι. Και μετά λίγο από κάτω. Και το γδέρνει. Ναι, γιατί θα σου φύγει η πέτσα. Εσύ θέλεις μόνο το ψαχνό. Οπότε ναι, μην αρχίσει και ταλαιπωριέσαι σωστά. Ωραία, δείξε μας πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε σωστά την πέτσα από το δέρμα. Α, πολύ εύκολο. Δώσουμε μισό λεπτό. Αφαιρείς το κομμάτι αυτό εδώ που είναι η κοιλιά. Okay, έχουμε εδώ τα κοκαλάκια στη μέση. Okay. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Μία τομή καλή εδώ. Ναι. Καταλαβαίνουμε με το δάχτυλό μας ότι είμαστε OK με τα κόκαλα. Ναι. Και άλλη μία και έχουμε βγάλει το φιλέτο μας. Το ίδιο ισχύει και από την άλλη μεριά. Και έχουμε το ένα φιλέτο. Το έχουμε. Από τη μία από τις δύο γωνίες κόβουμε μια γωνίτσα με την κλίση προς τα έξω. Και το περνάμε από κάτω. Το μαχαίρι ουσιαστικά μένει σταθερό. Απλά τραβάμε. Κάνουμε πέρα δόθε την πέτσα. Είδες, ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό. Οπότε έχουμε καθαρά φιλέτα, τα οποία τα κόβουμε σε σχετικά μεγαλούτσικα κυβάκια. Εδώ θέλουμε να μαριναρούμε το ψαράκι μας, να πάρει όλες τις γεύσεις, να το αφήσουμε. Αυτό στη μαρίνα. Καλό. Γιάννη, όχι. Εντάξει, όχι, εντάξει, όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν θα παίξει ποτέ. Α. Κι εγώ. Έλα. Γιάννη. Νίκη. Και είναι έτοιμο. Παράδοση. Φέρε, εγώ θα δώσω τη... Κανόνισε, κανόνισε να μην τις δώσεις. Θα έχει και άλλα παράπονα. Εγώ κάνουμε μπουλουμπουλου. Ναι. Πάρε το κουτάλι και φάει μόνη σου. Και απλά πάρε και ζουμί. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Καλή σας όρεξη. Καλή όρεξη. Είναι το πιο φρέσκο ψάρι που έχουμε φάει στη ζωή μας. Απίστευτο. Άντε, γεια. Πολύ ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Και καταλαβαίνεις γιατί πρέπει να με παίρνεις για ψάρεμα. Ήσουν πάρα πολύ γουρλής και ικανός. Ο Κώστας δεν μπορούσε να το φτιάξει με τίποτα. Ναι, αλλά ο Κώστας με έμαθε να ρίχνω spinning. Δεν σημασία, και ποτέ το βγήκε το ψάρι. Ναι, αλλά έφερα γουρλ. Σωστά. Εγώ τι έφερα. Την καλή παρέα. Είμαι αυτός. Την καλή καλεσμένη. Λοιπόν, τελειώνουμε από εδώ. Πάμε να περπατήσουμε, έχουμε να κάνουμε διάφορα θέματα και σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε μετά, έτσι. Να πάτε και πολύ υποκρού, παιδιά, λίγο σεβίτσε φρέσκο. Φιλιά, τα λέμε μετά, έχω και εγώ να ετοιμάσω πραγματάκια. Cheers. Η Ελλάδα κρύβει παντού όμορφα μέρη. Η λίμνη Καϊάφα είναι στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, δίπλα στη θάλασσα. Έχει αιματικά νερά, ενώ εκεί γίνονται και αθλητικές δραστηριότητες, όπως θαλάσσιο σκι. Είναι πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος. Δες που σε έφερα, λίμνη Καϊάφα. Θα μπορούσες να φύγεις από Αθήνα και να έρθεις να μείνεις μόνιμα, να μείνεις εδώ. Μόνιμα. Μόνιμα. Να σου έλεγα ότι για 3 χρόνια θα σου καλύπτω τα αποστοσύνη και θα έχεις και ένα κομπόδεμα, ας πούμε, για τις δουλειές που θα χάσεις και θα έρθεις να μείνεις μόνιμα εδώ. Όλο τον χρόνο. 3 χρόνια. Κοίτα, τώρα που είμαστε εδώ πέρα, θα σου πω ναι.
Ναι, αλλά με το που θα έφευγε και θα έμενε μόνη σου. Με το που θα έφευγε. Δεν ξέρω. Τρία χρόνια δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Αλλά σίγουρα θα μου άρεσε πάρα πολύ ένα μεγάλο διάστημα να μείνω εδώ. Βουνό ή θάλασσα. Βουνό. Βουνό, ε. Βουνό. Εγώ θάλασσα. Δεν θα βρεθούμε ποτέ. Δεν πειράζει, βρε Γιάννη μου. Είμαστε δίπλα όμως. Το φωτεινό από εκεί που είσαι είναι ψηλά. Είναι ψηλά, είναι ψηλά. Πολύ ψηλά, πιάνει χιονί. Εντάξει, δεν πιάνει. Δεν είναι. Μπάνιξε. Μπάνιξε να κάνει. Θάλασσα. Επειδή είσαι βουνίσια. Έλα, Γιάννη. Ναι, και μακροβούτσο. Και έχω και πάρα πολύ μεγάλη αναπνοή. Είμαι σίγουρος για σένα. Όλα τα καλά του κόσμου έχεις. Ευχαριστώ. Αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Και πόσες ομορφιές και πόσα μέρη στον τόπο μας που δεν έχουμε ιδέα. Καλά, ότι υπάρχουν. Και εγώ για μία δουλειά είχα έρθει και ξανακαλύψει τη Λίμνη. Υπάρχουν τόσα ωραία μέρη στην Ελλάδα που δεν έχουμε πάει ποτέ. Είτε. Και συνήθως λες να πάω λίγο εξωτερικό, να δω εξωτερικό. Και βέβαια είναι τόσο πολλά τα πράγματα στην Ελλάδα να δεις που δεν προλαβαίνεις. Και να σου όλη τη ζωή να θες να πας παντού, δεν θα προλάβει. Ναι, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις κάποια στιγμή από κάπου. Έλα, πάμε εδώ στην προβλήτα, πρόσεχε, γιατί είναι ναι. Επικλινές. Αχ, εδώ είναι σαν αυτά που βλέπω στις ταινίες που κάνουν κάτι γάμο στο εξωτερικό. Εδώ ξέρεις τι μου θυμίζει. Τι. Έχεις δει το σειρά Ozark. Όχι. Μπράβο, αυτό. Βατραχάκι. Το κάνω και εγώ να πω. Εγώ ψαράκια τα ξέρω. Βατραχάκι το λέγανε στο δικό μου το χωριό. Αφού εσείς δεν είχατε νερό, είσαι στο βουνό. Είχαμε, έχουμε 20 λεπτά από το χωριό. Ωραία. Ένα λαδάκι το χτύπησες. Γεια σας κύριε Σάκη Καλομήρη. Είναι καλώς ορίσατε στο χώρο μας. Γεια σας. Χάρηκα, χάρηκα. Εγώ πολύ. Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε. Καλομήρης. Καλομήρης παντού. Καλομήρης. Γράφετε το όνομά σας παντού από ό,τι βλέπω. Τι να κάνουμε. Ηλβιγάλ, τι είναι Ηλβιγάλ. Ηλιακή βιοτεχνία γάλακτος. Και τι φτιάχνετε από αυτό. Φτιάχνουμε τυριά και τα συναφή, βούτυρα, ανθότερα, κρέμες, ριζόγαλα, μουσταλευγές, κρατιές, τζατζίκια, τυροκαρτερές, τα πάντα. Όλα αυτά. Εντάξει, εγώ θα δοκιμάσω κάποια πράγματα. Ναι. Τζατζίκι δεν θα πάω. Ναι, βεβαίως. Συνοδεύομαι. Δεν θα έχουμε σκηνή φιλιού. Όχι. Αλλά ναι, εντάξει, λογικό. Θέλω να δοκιμάσουμε κάποια πραγματάκια. Ναι. Και μετά να περάσουμε να δούμε τη μονάδα παραγωγής. Βεβαίως. Πώς το φτιάχνετε. Με μεγάλη μας χαρά. Ωραία. Και εμένα με μεγάλη όρεξη. Ωραία. Τώρα πάμε στο χώρο παστερίωσης. Ωραία. Από εκεί δηλαδή που έρχεται το γάλα, παστεριώνεται. Φιλτράρετε μάλλον, παστεριώνετε, ελέγχετε το γάλα και μετά πάμε για πήξιμο. Πήγαμε. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που μας προμηθεύουν αρκετά από τα προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά. Ένα από αυτά είναι και η παγκοσμίως γνωστή μας φέτα. Είναι προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Η βιομηχανία γάλακτος του κ. Καλομήρη είναι από το 1928. Πάνω από 500 τόνοι φέτας παράγονται κάθε χρόνο εδώ και διανέμονται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ας δούμε τον τρόπο παραγωγής της και πώς από πρόβιο γάλα βγαίνει η περήφανη φέτα μας. Μια πολύ ωραία φέτα.
τη δοκιμάσαμε, δοκιμάσαμε και τα άλλα, αλλά η φέτα είναι το σήμα κατά τη δεθέν. Και ξέρω ότι έχετε βραβευτεί γι' αυτό. Ναι. Και όχι μία, όχι δύο, όχι πολλές φορές. Πείτε μας λιγάκι, σε σχέση με τη φέτα, πώς ξεκίνησε η ιστορία. Από πότε δηλαδή η επιχείρηση φέτα. Υπάρχει από το 1928. Σε 5 χρόνια κλείνουμε 100 χρόνια. 100 χρόνια, ε. Θα έχουμε τα γενεθλιά μας. Ο παππούς. Ξεκίνησε ο παππούς. Ναι. Με υποτυπώδη μέσα. Καλά, ναι. Να φανταστείτε, έβραζε το γάλα με τα ξύλα. Μετά συνέχισε ο πατέρας μας. Με τον πατέρα μας ασχοληθήκαμε κι εμείς από μικρά παιδιά, εγώ και ο αδερφός μου. Από 13 χρόνια είμαστε στη δουλειά αυτή μέσα. Ναι. Και τώρα μπαίνουν σιγά σιγά και τα παιδιά μας. Θέλουν να μπουν και τα παιδιά, ε. Ναι, βεβαίως. Γιατί συνήθως είναι αυτό που τώρα η νέα γενιά πολλές φορές φεύγει από την παράδοση και από το πατροπαράδοτο επάγγελμα. Το ευτύχημα ή δίνει καινούργιες ιδέες και εξελίξεις. Το ευτύχημα για μας είναι ότι τα παιδιά μας το αγαπάνε αυτό και θέλουν να ασχοληθούν. Υπάρχει κάποια από τα παιδιά που δεν του αρέσει η φέτα? Όχι. Όχι. Πόση παραγωγή έχετε? Θέλω να πω ότι είναι τέταρτη γενιά τα παιδιά. Παππούς, πατέρας, εμείς, και μακάρι να συνεχιστεί να πάει για πάντα. Μακάρι. Τι παραγωγή έχετε όλο το χρόνο? Έχουμε περίπου 500 με 600 τόνους φέτα το χρόνο. Πολύ τόνοι. Και αυτό που το διοχετεύετε στην αγορά, πού? Δηλαδή κάποιος θέλει να το βρει, που θα το βρει? Διοχετεύεται στην Ελλάδα. Βασικές μας αγορές είναι Νομός Ηλίας, Νομός Μεσσηνίας, Ζάκυνθο, Αθήνα, Πάτρα, μέχρι την Ήπειρο, Κυκλάδες. Εξαγωγές κάνουμε στην Αμερική, κάνουμε στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Ντουμπάι, στο Κατάρ. Όλο αυτό το σύστημα πωλήσεων και σύνδεσμο εξωτερικό. Πότε για πρώτη φορά βγήκαμε σαν φέτα εκτός συνόρων? Πριν από 15 με 20 χρόνια. Α, είναι τόσο πολύ. Ναι. Εδώ σε αυτή τη μονάδα, πόσα άτομα δουλεύουν? Είμαστε περίπου 27 άτομα. Η παραγωγή δεν σταματάει ποτέ? Σταματάει τους καλοκαιρινούς μήνες. Όταν δεν υπάρχει πρωτήλια, δεν υπάρχει γάλα. Α, το καλοκαίρι δεν έχουμε γάλα. Δεν έχουμε γάλα και αρχίζουμε τον Οκτώβριο και τελειώνουμε τον Ιούλιο. Η φέτα πόσο μπορεί να συντηρηθεί? Περίπου 1,5 χρόνο. Μέσα στην άλμη και μέσα στο ψυγείο. Και μέσα στο ψυγείο. Κύριε Καλομήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνάντηση. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας εδώ. Περάσαμε ωραία και μας αρέσει. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Σαν εκπομπή να στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα και αυτό είναι ελληνικό προϊόν και πάρα πολύ γευστικό. Ελπίζω να σας ξαναδούμε πάλι. Μπορώ να πάρω λίγο τυράκι, θα κοντάσαι? Μόνο λίγο. Έλα, παπί! Έλα, φόρτωνε παλέτα! Κι εγώ λίγο ανθότυρο θέλω. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο να μας μαγειρέψει στον τόπο του. Φάγαμε ψάρι. Τώρα ήρθε η ώρα να φάμε και κάτι άλλο. Τι θα μας φτιάξει άραγε? Σήμερα θα μαγειρέψουμε μια σταυλίσια μπριζόλα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ένα ντάκο με αρωματική σάλτσα ντομάτας και... Μετά όμως από τον ντάκο θέλω να μου τη λήξεις και μερικά τυροπιτάκια με μια φέτα με μπούκοβο και μια φέτα με πιπέρι. Φέρει μου όμως την μπριζόλα για να σου εξηγήσω πώς θα τη μαγειρέψουμε. Ορίστε. Όπως βλέπεις έχει μεγάλο πλάτος. Μέσα στην νησταριά έχω βάλει μια έξτρα πλάκα για να έχω από τη μία μεριά χαμηλότερη θερμοκρασία. Θα βάλουμε λάδι, αλάτι και θα τη βάλουμε στη χαμηλότερη θερμοκρασία. Πρώτα να μαγειρευτεί εσωτερικά και μετά να τη σχαριάσουμε. Λάδι και αλάτι λοιπόν θα μου βάλεις εσύ. Ναι, ναι. Τέλεια. Η σάλτσα είναι σαν να έχει περάσει ντομάτα στο drift. Θα τη συνδυάσουμε με ελαιόλαδο, βαλσάμικο με ρόδι, φρέσκα μυρωδικά και θα βάλουμε πάνω στον τάκο μας. Και σίγουρα από τη φέτα που ήδη τρως.
Και να ξέρει, σε 2 ώρες, αν δει κάτω, θα έχει ανοίξει. Φοβερό. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση εγκληματική εδώ στην περιοχή μου. Είναι κάτι αυτό. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Ήλιο, χαλάζει, βροχή. Είδες που στο πάμε, έτσι, ήλιος. Περίμενε σε λίγο να δεις. Μπορεί να ρίξει και χιόνι. Το σε λίγο το μεταξύ είναι γύρω στα 3 λεπτά. Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα θα ετοιμάσουμε τις Βρε, πού είναι το μπουφάν σου. Το άφησα, καλέ, σε λίγο θα πάω να βουτήξω. Κοίτα τι ήλιο έχει βγάλει. Εγώ στα έλεγα. Μου τα έλεγες. Εσύ δεν με πίστευες. Δεν το πίστευα ότι ανά 4 λεπτά άλλαζε ο καιρός. Πάρε το μεζέ σου και πήγαινε να κάνεις το μπάνιο σου τότε. Έσυχα. Ελπίζω να βοήθησα πάρα πολύ στο μπάνιο. Βοήθησες. Έστω και με την παρέα σου βοήθησες. Ευχαριστώ. Από πού φεύγω, από εδώ, από εδώ. Από πού θες πήγαινε, στη θάλασσα κάτω. Φεύγω, πάω να κάνω μπάνιο. Όσο εμείς ετοιμάζαμε αυτά, ο Στέργιος μου ετοίμασε βραστές baby πατάτες. Ευχαριστώ, Στέργιο. Θα τις σπίξουμε ελαφρά με το χέρι μας. Θα βάλουμε σκόρδο, θυμάρι, νόστιμο κατσικίσιο βούτυρο, αλάτι και απευθείας στην ψησταριά μας για ένα ελαφρύ μαγείρεμα. Και τι πιο φυσιολογικό στον πύργο, μετά από ένα τόνο χαλάζει, ήλιος. Τώρα θα ετοιμάσουμε τα τυροπιτάκια. Κόβουμε το φύλλο κρούστα σε λωρίδες, τη φέτα μας σε μπαστούνάκια, τη λίγουμε και έτοιμη για τηγάνισμα. Νίκη Λάνε. Πολύ καλλιτεχνικό. Ναι, ναι, ναι. Μου το έδωσε έτοιμο η γιαγιά μου. Δυσύλλαβα. Δυσύλλαβα. Δεν είναι καλλιτεχνικό, το πραγματικό σου όνομα. Ναι, ναι, το πραγματικό μου. Δεν σε λένε Νίκη Λαμιώτη αυτό. Όχι, Νίκη Λάμε. Νίκη Λάμε. Από πού είσαι? Είμαι, η μαμά μου είναι από την Άρτα και ο μπαμπάς μου είναι από την Αθήνα με ρίζες από το Άστρος. Καινουριάς. Ναι. Ναι, αλλά δεν είσαι ακριβώς μέσα από την Άρτα, είσαι από ένα χωριό της Άρτας. Το Φωτεινό. Φωτεινό. Να... Είμαι από το Φωτεινό. Κοίταξε, εδώ λέμε αλήθειες στον κόσμο. Οπότε δεν λες μόνο Άρτα, λες από το Φωτεινό Άρτας. Είμαι από το Φωτεινό Άρτας. Βασικά δεν είμαι από την Άρτα, είμαι από το Φωτεινό. Και πότε ήρθες σε νέα βρεσιόν στην Αθήνα? Πότε έφυγες από το Φωτεινό? Έμεινες καθόλου στο Φωτεινό ή γεννήθηκες στην Αθήνα? Ναι, ποτέ. Ναι, όχι, ποτέ, ποτέ. Αλλά επειδή πήγαινα 3 μήνες κάθε χρόνο. Καλοκαίρι. Μέχρι πριν από νομίζω 6 χρόνια. Ναι. Είναι σαν να έμενα εκεί, σαν να μένω. Δηλαδή... Είχες γιαγιά, παππού και... Γιαγιά και πάρα πολλά ξαδέρφια. Εντάξει, κλασικό στα χωριά. Πολλά. Έχει μεγάλο πληθυσμό εκεί? Όχι, όχι. Μόνο με κάτι είναι πάρα πολύ λίγοι. Αλλά... Μόνο το σώμα σου. Μάλλον, γιατί εμένα η γιαγιά μου είχε 12 παιδιά. Οπότε... Έχει πάρα πολύ, πάρα τεράστιο σώμα. Το Πάσχα εκεί πέρα θα πρέπει να σου βγει 15 αρνιά. Α, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και σε όλα τα event, γάμους, βαπτίσια, κηδείες. Και εκεί πέρα πήγαινε σε πανηγύρια και τέτοια. Εννοείται. Εννοείται. Γιατί θυμάμαι και σε περιοδία που όσες φορές έχουμε πάει μαζί περιοδία που δεν είναι μία, δεν είναι δύο. Δύο ή τρεις φορές είναι. Τρεις νομίζω. Τρεις φορές. Όσες φορές έχουμε πάει περιοδία, πάντα αναζητούμε το κατάλληλο μπουζουκλερί για να μπορέσουμε να πάμε να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Εννοείται. Ωραία. Άρα Αθηναία. Αθηναία. Ποια περιοχή?
Νέα Ιωνία είναι το πατρικό μου. Νέα Ιωνία. Ωραία, πώς μεγάλωσε η Νέα Ιωνία. Τι μαθήτρια σου, είναι καλή μαθήτρια. Επιμελής, της Κοπάνας. Όχι, όχι, Κοπάνας και τέτοια καθόλου. Απλά κάπως λίγο σαν να βαριόμουν να το πω. Ναι, το καταλάβαινα απόλυτα. Σαν να μην διάβαζα πολύ, σαν να πίστευα ότι όλα μπορώ να τα καταλάβω από την παράδοση, αλλά τελικά αποδεικνύω. Δεν ήθελες δηλαδή να ασχοληθείς επαγγελματικά με κάτι που θα ακολουθήσει το σχολείο μετά με σπουδές και. Όχι, και ξέρεις τι. Κάθε. Ούτε καν χρόνο, κάθε δύο μήνες άλλαζα αυτό που ήθελα να κάνω. Α, ναι. Τι ζώδιο είσαι, θύμισε μου. Σκορπιός. Σκορπί, ναι. Αυτοκαταστροφική, έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Άρα δεν ήθελες να ακολουθήσεις επαγγελματικά ένα προσανατολισμό σχολικό, ας πούμε. Δεν ήξερα τι ήθελα να ακολουθήσω. Δεν, ούτε την ηθοποιία. Ωραία, πώς προέκυψε η ηθοποιία. Αυτό το δίμηνο που αποφάσισε, η ηθοποιό που τελικά. Αυτό ήταν μετά το σχολείο. Το μετά, τελειώνει το σχολείο. Τελειώνει το σχολείο, περνάω σε μια σχολή η οποία δεν θα πήγαινα. Και πιο καλή, έδειξε μισολόγια, ας πούμε. Όχι, λίγο πιο αναβαθμισμένο ποιοτικού και εμπορικού ελέγχου στη Φλόρινα. Α, ωραία. Λίγο καλύτερα. Ναι. Θα δουλίτσα, θα είχα σταθερή αυτό. Εδώ το συζητάω. Μια χαρά. Αλλά δεν ήθελα αυτό το πράγμα να κάνω. Και μετά λέω. Θα πάω σε μια δραματική σχολή. Έτσι τη βίδωσε πραγματικά. Ξύπνησε ένα πρωί και λες: ωραία, τι να κάνω, θα πάω σε μια δραματική. Κάπως έτσι έγινε. Δεν υπήρχε κάπου σπίθα. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα ήταν μια σχολική παράσταση που είχα κάνει. Λοιπόν. Το ένα βασμό ποιο ήταν. Βεβαίως. Η μαμά μου με πήγαινε πάρα πολύ θέατρο, καλοκαιρινό θέατρο. Όλα καλοκαίρι τα έκανες. Είτε έρωτη καλοκαίρι, είτε όλα, θέατρο. Όλα καλοκαίρι. Το χειμώνα μαντρωνόσουν μέσα. Το χειμώνα τίποτα. Τίποτα. Διάβασμα. Άρα σε πήγαινε. Με πήγαινε και κάποια στιγμή έβλεπα μια παράσταση και την ώρα που την έβλεπα λέω: ω Χριστέ, αυτό θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω. Αλλά όταν μεγαλώσω ήμουν ήδη μεγάλη. Ναι. Δηλαδή έλεγα: αυτό θέλω να κάνω. Νομίζω ότι αυτό θέλω να κάνω. Και μετά πήγα σε μια σχολή. Αλλά πήγα τελείως πειραματικά. Στον Ιάσμο είχες πάει. Ναι, στον Ιάσμο. Πήγε πειραματικά. Μόνο και μόνο για να δει το αντικείμενο, να δει πώς είναι. Κοίτα. Αν σου κάνει κιόλα. Ναι, μου άρεσε πάντα. Είμαι παιδί της τηλεόρασης, δηλαδή έβλεπα πολύ τηλεόραση. Και όλο αυτό μου άρεσε που έβλεπα. Μου δημιουργούσε μια χαρά. Και λέω, α, θέλω να πάω προς τη χαρά. Οπότε αυτό ήταν που με τράβηξε πιο πολύ. Όταν πήγα στη σχολή, μετά τον πρώτο χρόνο, κατάλαβα ότι αυτό μόνο θέλω να κάνω στη ζωή μου, τίποτε άλλο. Πώς προέκυψε η πρώτη σου δουλειά? Η πρώτη μου δουλειά. Και ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά? Η πρώτη μου δουλειά ήταν μια τηλεοπτική δουλειά. Το σόι μου μέσα λεγόταν. Το είχε γράψει ο Αποστόλου. Ο Δημήτρης Αποστόλου. Με του Σακελαρίου, τον Πατσπαναγιώτη, τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Και απλά στείλαμε ένα παιδί, μάλιστα, από τη σχολή. Έστειλε όλα τα βιογραφικά μας από το τμήμα. Πώς το ξέρετε? Όχι. Έστειλε τα βιογραφικά. Έξυπνο. Ωραία, ωραία. Ναι. Γιατί συνήθως κάνουν το αντίθετο. Δηλαδή μαθαίνουν για ένα casting, ας πούμε, και το καλάνε τον εαυτό τους. Ναι, όχι. Τα έστειλε και πήγαμε όλη η σχολή. Με πήρανε μετά πολλά εκεί. Αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά. Μετά. Θεατρικά. Λοιπόν, και θεατρικά. Πάω σε μία ακρόαση του Μιχάλη και του Θανάση, Ρεύμα του Θανασίου. Που ήμασταν 500 κορίτσια. Εγώ πίστευα ότι είναι για άλλο ρόλο, ήταν για την Αττική Οδό. Για την Αττική Οδό ήταν. Για την Αττική Οδό ήταν, δεν το ήξερα. Νομίζω ότι είναι για κάποια κομμάτια. Φαντάζομαι και το ρόλο που έκανε η Κατερίνα Τζάβαλη. Η Κατερίνα, ναι. Πάω εγώ εκεί, μπαίνω μέσα. Και μετά σε πέρασε ζωή σε λόγου μας. Αυτό δεν ήταν. Ναι, ήταν αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ. Γιατί μπαίνω μέσα. Με έναν ανάλαφρο τρόπο, μάλλον. Ο Μιχάλης με βλέπει και γελάει μόνο του, χωρίς να καταλαβαίνω. Αχ, ρε κοριτσάκι μου, μου λέει. Γελάω πολύ μαζί σου. Ωραία, λέω. Μου λέει, αλλά δεν κάνει για αυτό το ρόλο. Του λέω γιατί. Μου λέει, είναι δραματικό. Του λέω, δεν πειράζει. Του λέω, μπορώ και δραματικά, του λέω. Να σα παίξω λίγο. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν κάνει. Αλήθεια. Μα γιατί. Και μάλιστα λέω, αφού και η Καβογιάννη πάρα πολύ και στα δραματικά και η Μίρκα από Κωνσταντίνου που ήταν πολύ εμένα. Πού τη είχε κιόλα, δηλαδή ήταν. Και λέω, γιατί. Για να μην σα παίξω λίγο να δείτε. Γέλεγε ο Μιχάλης, μου λέει, να μου λέει, παίρνω το βιογραφικό σου και το βάζω στην άκρη. Μου λέει. Θα ξανασυναντηθούμε σίγουρα. Λέω καλό, εντάξει, οκ. Και φεύγω. Και μετά από δύο μέρες με πήρε τηλέφωνο. Ο Μιχάλη. Ναι, ο Μιχάλης ο Ρέπας θα τα κάνει. Είσαι παιδί του Μιχάλη του Θανάσιου. Είμαι. Είσαι. Είμαι όπως... πάρα πολύ παιδί. Και εγώ, εντάξει. Μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή. Είναι, οι περισσότερες δουλειές που έχει κάνει θεατρικά είναι με τα παιδιά. Ναι, οι περισσότερες είναι με τα παιδιά. Σερί. Σερί.
Ναι, ναι. Με κάποια ενδιάμεσα καλοκαιρινά πιο πολύ που δεν ήμουνα με τα παιδιά. Περιοδίες. Περιοδίες. Σ' αρέσουν οι περιοδίες. Πάρα πολύ. Εμένα μ' αρέσουν εν μέρη. Ναι. Δηλαδή έχουμε πάει, πάρα, πάρα πολύ ωραία. Με πολλά σκηνικά. Αλλά είναι και λίγο κουραστικές. Είναι λίγο κουραστικές όταν τελειώσουν. Τι εννοούσαν να τελειώσουν, κατά τη διάρκεια δεν κουραστήκες και να τελειώσουν. Όχι, όχι. Ότι μετά βγαίνει όλη η κούραση. Εγώ δεν ξέρω, εκείνη την ώρα, επειδή είμαστε σε μια εγρήγορη, σε μια τσίτα, περνάμε πολύ καλά. Κοίτα, αναλόγως τώρα. Άμα είναι μια περιοδία με 60 παραστάσεις που κάθε φορά που κοιμάσαι, να κάνουμε. Κοιμάσαι και δεν ξέρεις σε ποια πόλη ξυπνάς το πρωί. Έτσι. Είναι λίγο θέμα. Βέβαια, αν έχεις καλή παρέα, όλα καλά. Αν δεν έχεις καλή παρέα, εκεί είναι μεγάλο θέμα. Αυτό είναι μαρτύριο, αν δεν έχεις καλή παρέα. Και πάντα δεν είναι επιλογή σου. Δεν είναι εν μέρη, ναι, δεν είναι. Γιατί μπορεί να βγει και στην πορεία ότι δεν είσαι καλή παρέα. Ωραία. Έλα, για μας. Για μας. Και περνάμε σε λίγο να μου πεις και τηλεοπτικά πράγματα. Μέρι, μέρι, μέρι. Mm-hmm. Μέρι, μέρι. Mm-hmm. Να ακούω βήματα. Καλά ακούς. Πολύ καλά. Ήρθε το φαγητό. Πω, πω, αυτά. Για ανοίξτε χώρο. Ας το δώσω εμένα. Πω, όλη η γαβάθα αυτή τι είναι. Ντάκος. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε μια ωραία σαλτσούλα σαν μπουγιουρδί, λίγο καυτερή. Σαν μπουγιουρδί, δεν είναι μπουγιουρδί, είναι σαν μπουγιουρδί. Έχουμε τυροπιτάκια. Τα οποία είναι με μέλι, σουσάμι και μία φέτα με μπούκοβο. Λουκανικάκια ντόπια που κέρασε ο φίλος μου Χασάπης. Κρεατάκι. Φέτα ντόπια, όλα ντόπια. Έχεις εδώ τη σφολιάδα με το τυρί, συνδυάζει και τα δύο, έχεις και γλυκό. Ναι, ίσο. Θέλεις και λίγο πρωινό τώρα να σου βάλω εκεί μελάκι με ψωμί. Ναι, καλά, γλυκό θα το τρώω. Το ξέρω. Ριζογαλάκι. Το ριζογαλό μου θυμίζει παιδικά χρόνια. Και μιας και ήθελα να σου θυμίσω και τα δικά μου παιδικά χρόνια, γι' αυτό σου έφερα το δικό μας ριζογαλό. Χαίρομαι που τουλάχιστον παλέψατε με όλα αυτά που σας έφερα. Ήταν πάρα πολλά, ρε. Πάρα πολλά. Ναι. Εντάξει, ας φάει και κάνει ένας άλλος μετά. Το κρέας, τι βάρος σου κέρα. 1.700. Άρα γύρω στα 700 τα έφαγα μόνος μου. Ναι, ναι. Έμεινα 500, άρα 200 εσύ. Πάλι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου για το μέρι, μέρι, μέρι. Μέρι, μέρι, μέρι. Μέρι, μέρι, μέρι. Είναι μια δουλειά που έγινε φέτος. Με πήρε ο Μιχάλης κάποια στιγμή τηλέφωνο, νομίζοντας εγώ ότι πάμε για ένα φαγητό να κανονίσουμε κάτι τέτοιο. Και μου λέει, Έλεξ, κλείσει. Λέω, όχι. Μου λέει, εντάξει, εντάξει, μην κλείσει, έλα, γεια. Μου κλείνει το τηλέφωνο. Μετά από μια εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα, θα είσαι καινούργιο σειρέλ, είναι μέρι, μέρι, μέρι. Θα σου στείλω στο email τα 5 πρώτα επεισόδια. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Σου θυμίζει κάτι αυτό. Πώς νιώθεις που σε έφτιασα και σε χώρισα στη Σουηδία του. Αυτό ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Για πες. Πώς νιώθεις όταν πήγαμε στην καφετέρια. Πώς νιώθεις όταν πήγαμε στην καφετέρια, στο ίδιο γύρισμα και σε έκανα ρεζίλι. Τι να σε νοιάξει. Έλα, ντε, έχουμε ήδη παρατήσει. Σε παράτησα, ναι. Ναι, αλλά εσύ μου έφερες δώρο μπρελόκ του Παναθηναϊκού ενώ είμαι Ολυμπιακό. Δεν έχει σημασία, Γιάννη. Πώς, αφού το πήγες για τον άλλον. Δεν έχει σημασία. Το παίζεις δίποτε και σιγά σε περίμενε. Μα λέμε το τράπεζο το δίκαιο αυτή τη στιγμή. Για μένα όμως ήταν πολύ πιο σημαντικό γιατί εγώ ήθελα να σκεφτώ τι θα κάνω. Θα κάνω παιδιά οικογένεια. Ποιον ταιριάζει πιο πολύ. Έπρεπε να τα βάλω κάτω και να τα δω. Εσύ, Γιάννη, με αυτό το κάνεις από χόμπι. Μα μου άρεσε μια σκηνή που κάναμε που είχαν γράψει ο Μιχάλης και ο Θανάσης που σου έλεγα να χωρίσουμε και εσύ μόλις για το νέο το σπίτι. Για τα πλακάκια. Άμα θα σε ρωτήσω, τα αλλάξουμε, Γιάννη μου. Πνίγομαι να κοιμάμαι και να ξυπνάμε τον ίδιο άνθρωπο. Τι, ξυπνάμε με άλλες παρέα. Να τρώμε τον ίδιο άνθρωπο. Θα το σου φέρνω και άλλον άνθρωπο να τρώμε μαζί. Για πες μου ένα αστείο περιστατικό που έχει συμβεί στα γυρίσματα. Έχει συμβεί κάτι αστείο στα γυρίσματα. Εντάξει, τα παιδιά επειδή γράφουν με εικόνες. Όταν κάναμε μία σκηνή με την Κατσαρίδα, με την Αντιγόνη, την Άκα.
Δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω όταν με μια ατάκα που μου έλεγε σκότωσε έτοιμη. Τι λέω, πώς λέω, άμα είχα της λέω κάτι, ένα όπλο ή ένα τέτοιο, θα μπορούσα, θα σκότωνα. Μου λέει, όχι, μου λέει, φέρε μου λέει, το μαχαίρι εκεί πέρα που τρώγαμε πρωινό και θα πάρω εγώ, θα την πετύχω και θα τελειώσει το πράγμα. Μου λέει, τόσο αστείο, λέω, άμα μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα, χαραμίσεσαι να δουλεύεις σε εταιρεία λογιστική, πρέπει να πας να γίνεις ο Μπλερ, στο τσίρκο. Η Αντιγόνη είναι φίλη σου, ε. Ναι, είναι πολύ καλή φίλη. Πολύ καλή φίλη. Άλλωστε, είχαμε παρέα τώρα για τα γυρίσματα και τέτοια. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή φίλη μου. Είμαστε μαζί από τη σχολή, δηλαδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και είναι η δεύτερη φορά που δουλεύουμε μαζί. Πρώτη τηλεοπτικά και. Δεύτερη τηλεοπτικά και πρώτη θεατρικά. Μαζί ήμασταν. Περιμένουμε. Ή θεατρικά. Θεατρικά, μία δουλειά έχεις κάνει μαζί με τη... Ναι, είναι η δεύτερη δουλειά γενικά. Μία είναι θεατρικά ναι. Και η δεύτερη τηλεοπτικά. Μόνο μία έχουμε συνδέσει και οι τρεις. Ναι, Γιάννη, εμείς έχουμε δουλέψει θεατρικά. 18 χρόνια μαζί. Αυτό λέω, γιατί περνάμε. Όχι, είναι μία έχουμε κάνει. Αν νόμιζα ότι είχες κάνει παραπάνω. Όχι. Άλλες φίλες έχεις εκτός χώρου. Όχι, μόνο Αντιγόνη. Μα αναγκαστικά. Και εκτός χώρου. Την παίρνω, την βγάζω εκτός χώρου και κάνω παρέα μαζί. Ναι, έχω. Έχω. Έχεις κάποια, είστε κάποια κολλητή παρέα, 2, 3, 5 κοπέλες, άντρες. Η μία, η πρώτη, η ξεχωριστή είναι η Ελευθερία, Μπρέβεζα, η ξαδέρφη, όλοι την ξέρουμε την Ελευθερία. Αυτή είναι η πρώτη, οπότε είναι και κολλητή ενώ δεν είναι μόνο το σόι, επειδή εμείς είμαστε μεγάλο σόι λοιπόν, οι περισσότεροι φίλοι μου, φίλες μου, ήταν τις οικογένειες, γιατί κάνουμε πραγματικά πολύ παρέα. Φυσικά και θα ήσασταν και η ίδια ηλικία, σχετική ηλικία. Ναι, σχετικά, 2 χρόνια κάτω πάνω. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις. Τι σε ευχαριστεί, να κάνεις διακοπές, να πηγαίνεις να κάνεις μπάνιο. Όχι, τι είναι αυτό που λες ότι τρελαίνομαι το κάνω, ότι κάθε φορά ανυπομονώ πώς και πώς να κάνω αυτό το πράγμα. Να πηγαίνω την Παρασκευή στη Λαϊκή Αγορά και να ψωνίζω φρούτα και λαχανικά. Τρελαίνομαι, μπορώ να τρελαθώ. Κι εγώ μπορώ να τρελαθώ που τα ακούω τώρα. Μπορώ να τρελαίνω, είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Το ότι εγώ πάω στη Λαϊκή και βρίσκω τα ωραία, τα φρέσκα, πώς τα λένε, τα φρουτάκια. Δεν είσαι αγρότησα. Δεν ξέρω, Γιάννη, είναι πολύ κοντά, Γιάννη. Και θα ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί, ας πούμε. Όχι, δεν ξυπνήσω 6 ώρα το πρωί. Πρώτα απ' όλα τώρα έχω και τον Νίκο μου στη Λαϊκή, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω κράτα μου αυτό και αυτό. Αλλά και εκτός από αυτό πηγαίνω. Όχι, πηγαίνω, περνάω όλη τη Λαϊκή. Κοίτα, αυτό που λες, να σου πω. Δεν θα το καταλάβαινα αν δεν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό που θα σου πω τώρα. Επειδή έπασα την μικρή στο σχολικό το πρωί και αυτά τα παιδιά πάνε πολύ πρωί σχολείο. Οπότε ήταν 7 και 4, 7 και 20. Ακριβώς απ' έξω, κάθε Παρασκευή είχε Λαϊκή. Οπότε πολλές φορές βγαίνοντας, λέω βγήκα που βγήκα έξω, ας πάω να πάρω και κάτι. Όλη η διαδικασία αυτή σου κάνει έτσι μια συσκευή σε κήπο. Εντάξει. Νιώθεις κάπως. Αλλά δεν θα βάλω ξυπνητήρι για να πάω στη Λαϊκή με τίποτα. Δεν θα βάλω ξυπνητήρι, αλλά θα είναι το event τη μέρα. Να σου πω τι έκανα εγώ. Κάποτε μέσα στην ημάνα μου και μου έδινε 100 δραχμές, γιατί εμείς τότε, εγώ είμαι παλιός. Είχαμε δραχμές τότε. Σαν και εσένα που είσαι νέα κοπέλα. Με τις δραχμές τότε μου έλεγε πάρε 100 δραχμές και πήγαινε να πάρει, ας πούμε, 3 κιλά ντομάτες. Ναι, δεν θυμάμαι τα δυστυχία οικονομική. Εγώ τι έκανα. Επειδή ας πούμε οι ντομάτες, λέμε τώρα ότι μπορεί να είχαν 30 δραχμές το κιλό. Όταν πήγαινε να τις πάρεις αυτά το πρωί, όταν πήγαινε κατά τη μία στα τελειώματα. Εννοείται, πέφτουν οι τιμές. Οπότε κάθε φορά που πήγαινα εκεί, ήξερα ότι θα βγάλω ένα μπόνους 20-30 δραχμές. Καταλαβαίνεις. Από τότε ξεκίνησε την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Γιάννη, νομίζω ότι τελικά και εσύ είσαι επιχειρηματία. Και οι δύο έχουμε επιλέξει λάθος δουλειές. Τελικά. Έλα, μετά από αυτή την εκπομπή, δηλαδή αυτό διαπιστώνω. Τόσο ίδιοι. Γεια μας. Γεια μας. Είσαι μες στη χαρά συνέχεια. Είσαι η χαρά της ζωής. Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το είσαι από μικρή, το απέκτησες στην πορεία, έτσι ήσουν μια ζωή. Είσαι πολύ. Πολύ καλός δέκτης χιούμορ. Τουλάχιστον για το δικό μου χιούμορ. Δηλαδή νιώθω ότι περνάς καλά κάθε φορά που βρισκόμαστε. Ότι γελάς. Μακάρι να υπήρχαν πολλοί σε και εσένα. Να τις μαζέψεις, να τις φέρεις στο θέατρο, να γελάμε όλοι μαζί. Και να πούμε και μαζί κατά το εκτίμηση και να γελάμε γενικότερα. Ναι. Για πέρα, αυτό το έχεις από μικρή πάντα, ανεκαθέν. Κοίτα, έχω μία. Ο ρυθμός μου έχει μία τσίτα γενικότερα. Δηλαδή, όλη την ώρα είμαι, κάνω κάτι, όλη την ώρα κάτι. Ναι, είσαι λίγο. Είμαι πολύ. Θα με βρίσκει λίγο το πέρα απέναντι το παιδί.
Κοίτα, πολλές φορές όμως, μεγαλώνοντας, έχω σκεφτεί ότι μπορεί να είναι και αντίδραση από... Είναι. Πολλά πράγματα. Είναι, είναι η άμυνα αυτή. Εγώ σε ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Να πω τα πάντα στον κόσμο μας βλέπει. Όχι, όχι. Αλλά επειδή σε ξέρω. Αλλά... δηλαδή, εσύ είσαι από τις γυναίκες που είτε νιώθεις πολύ ωραία, είτε νιώθεις χάλια, αυτό που θα βγάλεις προς τα έξω, δεν έχει καμία σχέση με το μέσα. Καταλαβαίνετε. Πολλές φορές ναι, δεν έχει καμία σχέση. Βάζεις ένα τείχος, αλλά είναι πολύ ευχάριστο αυτό το τείχος που βάζεις. Άλλοι κλείνουν στον εαυτό τους. Ναι, εγώ αυτό προτιμώ να το κάνω μόνη μου. Δηλαδή ναι. Να είμαι μόνη μου για να το κάνω αυτό. Να μην το μοιράζομαι. Ενίκη μου, είσαι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Χαίρομαι που σε έχω φίλη χρόνια τώρα. Εγώ. Και που σαν έχομαι και με ανέκρισε. Ανυπομονώ να ξαναδουλευτούμε μαζί. Κι εγώ. Γιατί στο μέρη. Είχαμε λίγα πράγματα μαζί. Δεν είχαμε πολύ όγκο δουλειά μου. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική μας επαφή, έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω να βρεθούμε θεατρικά ή κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά πάρα πολύ σύντομα. Κι εγώ. Δώσουμε το χεράκι να σου δώσουμε ένα φυλάκι. Εδώ. Μπράβο σου. Σε φιλώ πολύ. Ξέρεις πώς οδηγείσαι. Hola, señora Gabriela. Nos queremos la cámara del asiento. Καλαμιδί, sur le palamida. Μπράβο, ρε Γιάννη, μπράβο. Να κάνουμε ενός λεπτού φασαρία. Είδες που μου έλεγες μαζί σου θα πάω ψηλά. Θα πας πολύ ψηλά μαζί μου. Με τη φωτιά πώς θα πας? Παίζω με τη φλόγα. Έλα, πάμε. Όχι, Γιώργο μου, κάνε το εσύ, γιατί άμα το κάνω εγώ θα φάμε αύριο. Επιτυχία βλέπω μεγάλη στο φύση. Στο λέω αληθινά, αλλά δεν ρίχνω. Το πρόγραμμα που παρακολουθήσατε περιείχε τοποθέτηση προϊόντος.